Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Περίμενα πολύ καιρό να το πω αυτό, αλλά σας καλωσορίζουμε στα μεγάλα playoffs της Development League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε τη σειρά μεταξύ Cartel BC και Orlando Tragic Salonica. Μετά το Jump Ball που πετύχει τους πρώτους πόντους ο Αποστολίδης, ο Δωρής Αποστολίδης για τους Cartel, ένας εκ των frontmen, ένα jump shoot. Θα μου και στα σκοράκι δύο πόντους και για την ομάδα του, στενόμαστε σιγά σιγά και αρκετά γρήγορα δηλαδή. Όχι σιγά σιγά, θα Τζιωαννίδης, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις στο φτώρ την μπάλα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες εισαγωγές, ωραία πάσα έχει κλειστεί ανάμεσα από δύο μέσα στην ατζέντα ο Τουνοτής. Αποστολίδης και πάλι ένα jump shoot δύσκολο, είναι άσχημος να κατοχυρώσει το rebound και συνδεπώς την κατοχή. Γιαμούκης. Κυρίδης, ένα jump shoot είναι άσχημο για Γιαμούκη. Αντζανίδης. Λάιλας. Στράχα Τζιωαννίδης. Στα 11 δευτερόλεπτα θα τροφοδοτηθεί ο ζωγράφος μέσα στη ρακέτα. Εκεί θα πάρει ένα screen, ένα jump shoot από την ελευθερία των βολών. Είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το rebound. Θα βγάλει. Τελικό είναι αυτή του σκάλα ο Λευκούς. Είναι ο Πλέους. Πάρει το rebound και θα κατεβάσει την μπάλα. Δεμής. Ζήσε. Και πήρε ο Κογιού ένα jump shoot. Είναι έκτοχο απέναντι στον ζωγράφο. Ο γράφος ο οποίος έχει κλειστεί βασικός προφανώς. Έχουμε 7 παίκτες για τις Tragic αν δεν κάνω λάθος και 7 για τους Cartel. Αναφορά με το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Ο Στολίδης δεν πειράζει, ο γράφος θα γυρίσει τώρα, θα πάρει ο Στολίδης στην κίνηση. Ένα jump shot πολύ δύσκολο στο βοκάρι εντός αγωγικών του ταμπλό, έκανε για την χειρονομία. Λέω θα περάσει το κέντρο, αλλά θα βγάλει μια λάθος πάσα. Γιωαννίδης, Ζων, είναι τα κενά φωνάζει κόκκι από τον πάγκο. Λάινας, το γράφος κόψε φωνάζει κάποιον. Το γράφος θα γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι έστοχος. Εντός απέναντί του έχουμε πάλι πλάτη τον Αδέμι. 4-4. Συγκρατήσει Μπαλακόγιου. Νεμούκης. Πάσα, κόψιμο εντυπωσιακό! Από τον Αποστολίδη, ποιος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή, αλλά δέχεται τα χειροκροτήματα από τους παίκτες. Σκάει από κάτω, μην ακολουθήσει φουρά από να δείξει κάποιος. Με ένα εύστοχος του Κόγιου. Ο Διονύρη θα έλεγε η κόμψη από τον πάγκο. Ο Διονύρης. Θα το σκέφτει από τον Τενόκη. Ο γράφος. Έχει την πάσα μετά από το βίο από την κόμψη, έχει γυρίσει. Μετά από μια προσπίση ο Τενόκη ζήτησε και πήρε την μπάλα. Απέναντι σε δύο παίκτες. Δεν κατάφερε να σκοράρει δύο πόντους. Γιαμούκης. Δώσει ένα screen μετά την μπάλα ο Χριστοκλέους. Χαρί τον Τζιωαννίδης παίζει καλή άμυνα. Δεν πήρε το τρίποντο. Υπάρχει πολύ καλή άμυνα από τον Λάινα στον Χριστοκλέους. Καθώς αυτός επιτέθηκε κατά μέτωπο μέσα στη ρακέτα. Από τη γωνία. Γιαμούκης. Στα 7 δευτερόλεπτα. Αντέμις. Πρέπει να βιαστούν. Θα πάρει ένα πολύ δύσκολο σούτ. Το τελείωνο χρόνο της επίθεσης ο Κόγιου είναι άστοχος. Αποστολίδης. Αποστολίδης. Θα σταματήσει την τρίπλα. Spacing μεταξύ αυτή και την κουκέλα δεν είναι το καλύτερο δυνατά. Δεν άφησε να προσαρμοστεί. Γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος. Υπάρχει και το rebound του Τενόκη. Ο Τζιωαννίδης. Μπλοκ φωνάζεται από τον πάγκο των Tragic. Ένα τζάμπι στο φωτογράφο είναι πάλι άστοχος. Από το ίδιο στον Βολόν. Κλέους. Λάινας απέναντι του. Το Κλέους θα συγκρατήσει μετά από πίεση που δέχτηκε και σταματήσει τρίπλα, όμως παραλίγο να γίνει το κλέψιμο. Και όπως το λύσει εκεί πέρα. 5 δευτερόλεπτα. Σπυρίδης. Ένα μακρινό δίποτα ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Άσχος για μου έχεις επιθετικό rebound. Γυρίσει καλά και φάουν. Από τον Κόγιου. Μάλιστα. Μάλιστα.
τεράστιος ζωγράφος. Εκτός έχει χτυπήσει λίγο, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Κάτσα, 69 ποιος είναι? 69. Α, ωραίος. Μια άσχημα στη βολή ο... Είναι το 99, λοιπόν, ο Καλογιαννίδη. Όλα είναι θέμα οπτικής. Αν δεις το ανάποδο του 9, είναι 6 και το αντίστροφο. Anyway, ο Καλογιαννίδης, λοιπόν, που έχει περάσει αναγκαστικά μέσα. Υπάρχει deflection και πάρα πολύ γρήγορος για να μας το καταφέρει. Δεν θα το καταφέρει τελικά. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Του Κλέους, 3 δευτερόλεπτα, σου πια 3 στην κίνηση, έπρεπε να το πάρει. Είναι άστοχος όμως ο Λάινας. Του Κλέους, ένα jump shoot, είναι άστοχο τον... τον έχω Παναγιώτη. Θα περάσω τον μυστικό χώρο. Λάινας περνάει, περνάει μέσα από δύο παίκτες, έχει 50 λεπτά από σωλήδες, σουτ για 3. Είναι εύστοχος ο Μπόμπερ τον καρτέλ. 7-8. Συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου. Άλεξ, τρες, Άλεξ, τρες. Ένα απλό παιχνίδι, αλλά όχι απλοϊκό. Μισοκλέους. Καμούκης. Θα γυρίσει, δεν έχει πάει βοήθεια πάνω στο ψηλό. Τον Σπυρίδη, σουτ για 3, έχει πάρει αρκετά τρίποτα με τη φέρα. Γιαμούκης είναι άστοχος. Για να μας πει ένα σουτ που δεν ήταν τρίποτα. Εξαιρετικό rebound, το Σπυρίδη, θα ξαναπάρει την μπάλα. Άλλαξε με την κορυφή, ένα jump shoot. Θα βρει στο αψωμένο, στο εξωμένο χέρι. Δεν όχι, είναι άστοχος. Λάινας. Σπυρίδη, θα πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Σπυρίδης. Την μπάλα θα περάσει εκτός. Μια καμαλαγή. Zero glue θα περάσει. Συνδέστο κόλλιο. Παραφορά. Στολίδης. Λάινας, πήρε από τον Χατζιανίδη, που έχει πάει στο πλάι. Από Στολίδης και πάλι. Πάρει ένα screen από τον Χατζιανίδη. Πάει μέχρι μέσα, πρέπει 3 παίκτες πάνω του, δεν έχεις, είναι άστοχος. Και μου είχες σε πιο low tempo η επίθεση. Πάμε στο game. Μίτσο Κλέους πάει να κάνει πάντη πολύ εντυπωσιακό, αλλά δεν κατάφερε για μου είχες. Τώρα θα συγκρατήσει μια μακρινή πάσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Αποστολίδης. Βρείτε, από τον πάγκο, από την κόλτσο στον καρτέλ. Προφορεί μπάλα. Ζήρολου. Ένα jump shot από το ύψιλο αριστερό μπολό. Απέναντι του Δενόκη είναι άσχημο σέντμπολ. Υπάρχει φάουλ που έχει κρατήσει τον Σπυρίδη. Υπάρχει κλέψιμο. 2-1-2-1-1. Θα είναι μόνος του μέχρι μέσα, αλλά είναι άσχημο του Σπυρίδης. Αυτολίδης. Δεν έχει παρακολουθιά, έχει σταθεί. Θα εκτελέσει από Στολίδης, είναι άστοχος. Θα του ανοίξει το επιθετικό rebound. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι έκτοχος. Και μία ακόμα πράγμα για αυτή τη αλλαγή. Ο Μιλανόπουλος ετοιμάζει να περάσει. Ένα jump shoot. Από την υποστόχηση προηγουμένως ο συμπαίκτης του. Για μένα είναι άστοχος ο Βεζίρολου. Ο Διονίδης απορρόφησε την δύναμη του ασκήτη. Έκτοχος. Time out που έχουν καλέσει. Καρτέλ, BC, αν δεν κάνω λάθος, 13-8, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για τα επόμενα 2 και 46. Κόλλησε λίγο για κάποιο λόγο, διορθώνω προηγουμένως το time out που πάρθηκε και δεν πάρθηκε από τους καρτέλ, πάρθηκε από τους Tragic. Μέσα θα κερδίσει το foul ο Βεζίρολου. Θέμενος κατά μέτωπο. Έρχομαι στην πρώτη βολή, κατά χειροκροτούμενος από τον πάγκο.
Μπαρτσολίδης, μπλοκ και κρατάς μέσα από τα χέρια του. Αυτή νομίζω ήταν η οδηγία από τον μπάγκο. Αυτό, σε αυτό να αναφέρθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Μπαρτσολίδης, είχε πριν την μπάλο στον Τζανίδη, στον άμπο Μπαρτσολίδης και μπιχέρι. Πάει απέναντι αντίθετα από τον Γεωργιάδη που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Τι ζωγράφο κάθε τον πάγκο τώρα. Μπαρτσολίδης δεν πήρε. Ο Τζανίδης, 3-4, ένα jump shot. Πολύ δύσκολο, είναι άστοχο. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη από τον Λεγενίδη για να πάρει το κορυφό του, δεν κατάφερε. Zero glue. Κάτι πάω από εκεί πέρα. Τώρα ο Μπαρτσολίδης είχε πάρει την μπάλα. 2-3 πλέον. Λάθος πάσα. Θα έχουν περάσει εκτός. Θα λέω να βρει τον τρέφι. Όλα, όλα καλά. Καρταλάβουλος. Ξαναπάρει. Από την παραφορά. Θα πάρει και ένα screen. Αφού μου πήρε την μπάλα που θυμίζει το κλέβος. Ένα για 3 είναι αποφασισμένος να μην ξαναστρέψει και πάλι. Αψολίδης, το rebound. 13-9, 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει ο Αντιονίδης σε πρώτο χρόνο. Γυριάζει είναι εκεί πέρα όμως μετά από συγκυρία να εκμεταλλευτεί. Θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη σε το rebound. Ο Τροποσολίδης και υπάρχει φάουλ τώρα. Έχει χρεωθεί στο Γιώργο Καταμούκη. Τους έχει κάποιες. Διαφωνώ με τον προσεκτικά φανάρι του Παπαγιάννη από τον πάγκο. Είναι το δεύτερο φάουλ του γκάρτ του Τράζικ. Γεωργιάδης θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια παίρνει σε δύο παίκτες. Έχουν γυρίσει στη χειρονομία ότι δικό μου λάθος. Θα μιλάμε μέχρι τον πάγκο. Καπετανόπουλος. Γιαμούκης. Πάρει προσωπικά για να δούμε αν θα τους βάσει παραπάνω μετά το φάουλ που χρειώθηκε. Ένα jump shot είναι άστοχο από τον Βεζιρόγλου. Εξαιρετικό rebound του συμπαίκτη. Ξανά επιθετικό rebound μετά από προσπάθεια απέναντι σε τρεις παίκτες. Είναι άστοχο που θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Καλογιαννίδη. Ο γράφος θα περάσει στη θέση του Καλογιαννίδη. Για την άμυνα, ενώ στοχεί στην πρώτη βολή ο Βεζιρόγλου από τον πάγκο των Τράτζικ όσον αφορά την αλλαγή που προηγήθηκε. Τον Καρτέλ είναι έστοχος στη δεύτερη Βεζιρόγλου. 13-10. Είναι πάμε στον άξιο από τον πάγκο των Τράτζικ. Στολίδης. Μέσα δεν πήγε τον Άβδο Λεϊάς, θα κάνει μια προσπίση και θα κερδίσει, θα εκμεύσει μάλλον. Είναι πιο σωστό το ρήμα για τη συγκεκριμένη φάση. Το φάουρο από τον Αδέμι. Δεν είναι στο Χατζιονίδη κάποιες εξατομικευμένες συμβουλές. Έστωχος ο Αποστολίδης στην πρώτη, 14-10. Θα περάσει το τελευταίο λεπτό της 10ης. Έστωχος και η δεύτερη ο Αποστολίδης της 10ης. Για της 10ης περίοδου, μπράβο μου. Σπίκερ να σου πετύχει της πρώτης περίοδου. Κατά ανάμεσα στην πρώτη περίοδο και πρώτο δεκάλεπτο. Αυτό το ωραίο αποτέλεσμα έφερε. Γκρόγλου, έχει σταματήσει τριπλά. Γιαμούκης. Ένα screen φωνάζει κάποιος από τον πάγκο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, αλλά θα το προσπαθεί ο Καπετανόπουλος. Σε 9 δευτερόλεπτο, καλό passing game, τριγωνάκι, έβγαλε ελεύθερο, αλλά δεν πήρε. Το τρίποντο πήγε μέχρι μέσα, το Βεζιρόγλου και είναι έστοχος. 15-12. Άινας. Τα 30 δευτερόλεπτα έχουν συμπληρώσει σταματικά φάουλ οι τεχνικά φιλοξενούμενοι. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν καρτέλ και έχουν και την κατοχή. Είναι και στο συν 3, Λάινας. Ένα δέμα θα εξαντλήσει την επίλυση. Βγαίνει στη γωνία, δεν θα βγει τελικά ο Χατζιονίδης. Αποστολίδης. Θα πάρει το σκύνο του γράφο, θα το εκμεταλλευτεί. Ο γράφος δείξε δεν πήρε Λάινας. Στα 4 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί ελεύθερο. Στο 3 είναι εύστοχος! Όταν τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. 18-12. 7 δευτερόλεπτα όλα για Στράντιν. Στο μείον 6 είναι. Πάει μέχρι μέσα ο Τριστοκλέους. Μόνος του θα κοπεί από τον Χατζιονίδη. Στο 10,7 για την επίθεση του Τράντζικ. Δεν κόμμα για να δούμε. Οπα. Μετά από την τροπή των coach, των διδιδών, τι έχω πάθει σήμερα, τώρα θα ξεκινήσω με τρεις. Για τρεις, με τρεις και με τα μπλο! Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα του Γιρόγλου. Μπαίνει στα χέρια που έβαλε, πόσο δίπολος πήγε βρεθεί στη γωνία.
Ας το έχεις όμως το τρίποντο το οποίο θα μετρούσε αν έμπαινε. Τελικό σκορ λοιπόν της πρώτης περίοδου 18-12. Βρίσκεται στους 6. Καρτέλ έχοντας βρει και κάποια τρίποντα, έχοντας βρει κάποιο επιθετικό ρυθμό ο οποίος έχει αναχαιτηθεί μερικώς από τους Tragic, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 6. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την δεύτερη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την ένταξη της δεύτερης περίοδου στην αναμέτρηση που παρακολουθούμε για τα play-offs. Καρτέλ BC εναντίον Orlando Tragic Salonika 18-12. Ένταξη δεύτερου δεκαλέπτου, πρώτη κατοχή είναι για τους υπάρχει στήριγμα για βήματα μέσα στη ρακέτα από τον Κόιου. Νάινα θα πάρει ένα screen από τον γράφο Γεωργιάδης. Ο γράφος δείξε και πήρε ένα jump shoot, είναι άστοχος από την κόρη bounce που θα κατακυρώσει ο Ζαμπούλης. Μητσοκλέους. Την deflection του ζωγράφου θα καταφέρει να συγκρατήσει και την μπάλα Γεωργιάδης. Σε ατόμικη μπάλα για το κλέψιμο, αλλά δεν τα κατάφερε ο προσωπικός αντίπαλος. Γιαννίδης. Εστρέφει δύο παίκτες πάνω του σουτ για τρεις. Αποστολίδης. Άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Είσαι πολύ κοντά στο να το κατοχυρώσει, αλλά δεν κατάφερε να γραφώσει την μπάλα ο Γιαννίδης. Γιαμούκης. Στην weak side ζήτησε τον Βεζιρόγλου. Πάλι δεν θα πάρει το τρίποντο, πήγαινε επιθετικό κατά μέτωπο. Άλλη δεν έχει πέρα ο Λάινας και έκλειψε την μπάλα. Αποστολίδης. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, ένα running floater με ταμπλό. Θα τον δικαιώσει 20-12. Θα κερδίσει το φάουλ από τον ζωγράφο, έχοντας πάρει από τον Καζαντανόπουλο τον Βεζιρόγλου. Ο Παναγιώτης θα περάσει πλέον στον αγωνιστικό χώρο, εκόμενος από τον μπάγκο προφανώς. Στην θέση του Καπιτανόπουλου. Βεζιρόγλου στις βολές. Τρεις στις έξι πλέον για Trident Salonika οι βολές, δύο στις δύο για Καρτέλ. Εξοχος και στη δεύτερη. Δύο στα πέντε τρίποντα για Καρτέλ BC, μηδέν στα τρία για Trident Salonika. Οι ομάδες δεν κυνηγάνε πολύ το τρίποντα. Συγγνώμη από Σολίδης. Σολίδης πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την μπάλα στον Τενόκη, όπως θα γυρίσει θα το ξαναεπιστρέψει. Το γράφος. Ένα jump shot για δύο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Βλαχοναγιώτη. Φάουλ. Επίσης στον guard των Τράντικ Σαλόνικα. Φυσική μάλλον τον Κάρτερ Βεζιρόγλου στην Ολόνικα. Ένα αριστερό χουκ είναι άστοχος έρμπολο Βεζιρόγλου. Πάνω θα περάσει εκτός μετά από την δημιουργήση. Ο Σολίδης. Κάποιος ίσως ενδεχομένως θα έπαιρνε περισσότερα τρίποντα. Καθώς ενθουσιάζει και ο Δάλπας. Ένας ψηλός που δεσπόζει μέσα στην αντιβαλή ρακέτα και επιθετικά και αμυντικά. Ζήτησε την μπάλα και πήρε τον Όκης. Στη weak side ήταν κέντρο, πήγε να πάρει την μπάλα από τη Λίζα, δεν κατάφερε. Γιαμούκης θα κατοχυρώσει την μπάλα. Την κατοχή αυτής μπάλα, όχι την μπάλα, η μπάλα υπάρχει ήδη. Θα συγκρατήσει τον Κόιου. Έχει βρεθεί ελεύθερο σουτ για τρεις, το έχει πάρει προσωπικά από την αρχή του παιχνιδιού. Είναι άστοχος, ο Γιαμούκης θα βάζει λίγο τον εαυτό του. Υπάρχει κλέψιμο από τον Κόιου. Έχει βρεθεί και αυτός ελεύθερος από εκεί που αστόχησε προηγουμένως ο Γιαμούκης. Σουτ για τρεις και αυτός είναι άστοχος. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Θα μην το κλέψω τελικά. Ξανασκέφτηκε ο Γιαμούκης, δεν το πήρε. Θα το πάρει όμως και θα ευστοχίσει! Βεζιρόγλου, τώρα θα έρθει το πρώτο τρίποντο για τους Tragic. Πολλά χειροκροτήματα από τον πάγκο. Θα σηκώθηκε ο παίκτης να χειροκροτήσει. Ένα στα έξι. Σολίδης θα πάρει ένα σκρίν από τον Καρογενίδη, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζαμπ Σουτζογράφος είναι άσχημος του πάλι. Τώρα
μια μακρινή πάσα θα συγκρατήσει, θα σταθεί και θα ευστοχήσει. Όχι. Αλλά βγήκε και βγήκε. Πολλά χαιρετίζουμε τα πρωμάτω. Ο ζωγράφος τώρα παίζει μαζί με τον Καλογιαννίδη. Στον πάγκο κάθεται Γεωργιάδης και Χατζηγιαννίδης του καρτέλ. Ψηλώσει κάποιος τους κυματούς για τρεις αποστολίδες, ένα step back. Μετά από screen είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο του Κόγιου, ο οποίος θα ξαναβάλει την μπάλα στο Γιαμούκη. Κόγιου, Γιαμούκης πάλι θα συγκρατήσει, βγαίνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Καλογιαννίδη ήδη σε επιθετικό ριμπάουντ. Κοίταξε, σου για τρεις, Βεζιρόγλου είναι άστοχος. Λάινα ζήτησε και πήρε από τον Καλογιαννίδη, θέλει να τρέξει αποκλειστικά. Κάτι μέσα, αποστολίδες δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Αποκρυπτογράφησε το play για τον Παναγιώτης. Τώρα σε πιο low tempo η επίθεση Κόγιου. Ένα jump shoot απέναντι στο υψωμένο χέρι του Καλογιαννίδη, είναι άστοχος ο Κόγιου. Κάτι είχα ακούσει για time out από την coach. Όχι τελικά, το ακύρωσε. Ο Σπυρίδης θα περάσει στη θέση του Κόγιου. Ενδεχομένως ψηλώνει λίγο το σήμα όσον αφορά το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες στο παρκέ. Όχι τόσο υψομετρικά. 14 δευτερόλεπτα. Παναφορά. Ο Παναγιώτης θα συγκρατήσει μπάλα, φορές από τον Πάγκο Επικούς. Με τα spacing δεν έχουν εντύπωση, ζουν για τρεις. Μια άστοχος ο Βιλιρόγλου. Ο Ναυτολίδης θα κερδίσει το φαουλ. Έχει κερδίσει ο Ναυτολίδης το κλόνος. Στόχισε σε ένα τρίποντο το οποίο δεν μετράει αυτό. Ναυτολίδης. Καλογιαννίδης την επαναφορά. Καλογιαννίδης έχει την υποσχή να περάσει. Θα συγκριθεί στην μπάλα ο Καλογιαννίδης. Για μου έχει βγει εκεί πέρα, δεν καταφέρει να την μπάλα. Υπέροχη πάσα πίσω από την πλάτη. Δύο παικτών είναι άστοχος τελικά ο. Δεν νόγκης. Δεν έχω ακούσει και λίγο κριτ. Ακούστηκα εγώ, λέει, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Ρόγλου. Υπάρχει πόδι. Έχει βρεθεί σαν μέσα στη ρακέτα. Αποστολίδη, αν δεν κάνω λάθος. Το λέμε μια επιφύλαξη όμως. Χατζηγιαννίδης θα περάσει στη θέση του Καλογιαννίδη. Παναφορά. Η μία ακόμα φορά που έχω τον Αγιώτης. Σε αυτήν. Ο Μίκης. Πάρει ένα screen, θα επιστρέψει τώρα στους πλέους. Σε ένα μέσα από δύο παίκτες θα κερδίσει το φάουλ που έχει χρειοδίσει το Λάινα. Ο Γκάρτον Τράτζικ κατάφερε να εκμεύσει κάτι καλό στο τέλος της επίθεσης της ομάδας του. 14 δευτερόλεπτα. Τσοκλέους. Γυρόγλου. Ένα jump shoot. Θα φαίνεται στο μέλλον χέρι του ζωγράφου. Είναι άσχος. Λάινα στο rebound. Αποστολίδης. Αποστολίδης. Καλογιαννίδης δεν πήρε την μπάλα. Αποστολίδης είχε μερικές ελεύθερες. Δεν πήρε το τρίποντο. Θα βγει ένα pick and roll. Ζωγράφος θα συγκρατήσει. Λάινας. Σε 4 λεπτά κυκλοφορεί η μπάλα, πάει ανάμεσα από δύο παίκτες, θα κερδίσει ήδη το φάουλ και συνεπώσει δύο φορές ο Αποστολίδης, ο shooting guard των Καρταλπισί. Λάινας θα περάσει στον Πάγκο Γεωργιάδης, στο θέση του. Άστοχος είναι πρώτη ο Αποστολίδης. Και ετοιμάζεται μια ακόμα αλλαγή. Μα δεν πεις ετοιμάζεται να περάσει τη θέση του Μισοκλέους. Από τους Τράτζικ. Κάνω ότι είναι... Αυτό όπως είναι πολύ ο Αποστολίδης και πάλι. Γιάννης, φορ και πάλι. Στον Παναγιώτη. Ο Αποστολίδης ο οποίος σκοράρει 25,3 πόντους μέσω όρο. Στατιστικά που έχουν προκύψει από όλη την regular season της Development League. Στο Λίδης παίρνει και 11,8 rebounds. Για 3 απέναντι στο σωμένο του φωτογράφου. Άστοχος ο Zero Group. Ο τώρα φάουλ στο κέντρο του κυπέδου και πάλι έστοχος μετά από φάουλ που δέχτηκε όπως το Λίδης. Δεύτερο φάουλ που έχει χρεωθεί στον Zero Group τώρα. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Tragic. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι Cartel BC στα 4 και 17 της δεύτερης περίοδου. Ζανίδης. Πέρασε, Αυτολίδης. Ζήτησε το γράμμα τίποτα στο πρώτο χρόνο. Δεν πήρε κανένα σε πρώτο χρόνο, for that matter. Αυτολίδης θα πάρει ένα σκρίπτο, δεν όχι, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Στο 3 είναι εύστοχος.
23-17. Ακούς επικίνδυνος ο περιφερειακός των Καρτέλ. Το λύνεις. Πάρει να σκηνεί από τον Αντέμι, θα επιστρέψει τώρα την μπάλα σε αυτόν. Γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Σπυρίδη μέσα στη ρακέτα, η μπάλα θα περάσει εκτός. Νομίζω θα περάσει στον πάγκο μετά από την τσίπη προτροπή. Και ο Βεζιρόγλου. Καπιτανόπουλος. Νικολίου έχουν περάσει στην σύνδεση της ομάδας. Γιαννίδης, Γεωργιάδης. Δίσης το πήρε ο Τενόχης μέσα στη ρεκιά του ζωγράφου και είχε ελεύθερος, έκανε μια τρίπλα με απλό είναι άστοχος από την δυτικό ριβάντο του Τενόχη. Γεωργιάδης. Αψολίδης. Δεν το σπουδό το δίκαλο απέναντί του. 7 δευτερόλεπτα, δεν θα ζητήσει κάποιο screen. Πήγε να δώσει ο ζωγράφος αλλά έδωσε Τενόχη τελικά σου για 3 και πάλι πίσω από το screen. Είναι άστοχος από τον Τενόχη. Ομυρική μάχη για να σώσει την κατοχή, δεν τα κατάφερε ο Γιαννίδης. Φέρεται στο overdribbling, δεν θα εντύπωση coach of the Bango, φτάνει τον Μπάμπα Μπούπ, θα λέει χαρακτηριστικά. Ζηρόγλου, τον Μπάγκο έχει πινακάκι. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο... Πυρίδης, Γεωργιάδης πάει μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Με ταμπλό είναι εύστοχος. 25-17, συν 8 καρτέλ. Μαρτί θέξερο από τον Ποστολίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Κερδίσει το φάουλο αντιαθλητικό. Ήσχεται στο Μάκο Παναγιώτη. 13. Δύο βολές, συν κατοχή για τους παίκτες στον καρτέλ. Και αυτό ενδεχομένως να είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι φαίνεται, καθώς είναι ήδη στο συν 8. Νέα τώρα, Σαντέλ. Και για την ψυχολογία, ενδεχομένως να είναι σημαντικό. Άσχετο το δεύτερο αποστολή της, μία στις δύο. Μην την πάρει έναν πόντο από αυτή την επίθεση, τεχνικά μιλώντας η Καρτέλ. Και έχουν την κατοχή. Ο ζωγράφος παίξει φωνάζει την κότσα από τον πάγκο. Μετά από προτροπή θα πάρει ένα σούτ και είναι έστοχος ο ζωγράφος. Έχεις κατεβάσει την επίθεση. Μαρίζει την τρίπλα. Έχεις σκύβρει και τον Κόγιου. Κυρίδης. Κυρίδης πάει μέχρι μέσα, κερδίσει το φάουλ. Έχει κερδίσει το ζωγράφο και σημαίνει πολλές. Θα ήθελα να δω τι γράφει εκεί πέρα. Τι σχεδιάζει μάλλον εκεί πέρα ο Βεζιρόγλου. Στον πάγκο. Με το πινακάκι. Άσχο στην πρώτη βολή, χειροκροτούμενος από τον συμπαίκτη του Ναντελές, ο Σπυρίδης. Στη δεύτερη, θα του ανοίξει το rebound. Θα τρέξει, θα συγκρατήσει την μπάλα. Έφτασε μαζί τον Αποστολίδη, ο οποίος έκοψε μέσα στη ρεσίτα. Υπάρχει deflection, μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τα επόμενα 17 αγωνιστικά δευτερόλεπτα εκτός απρόπτου για τους Καρτέλ BC. Γιάννης, πάρει ένα σκρίνο από τον ζωγράφο, αλλά εκεί πάνω τώρα. Το γράφο ζήτησε, δεν πήρε. Πάρα λίγο να μπει το καλάθι του Γιωργιάδη. Ποιος θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Αλλά και χαμηλά και ψηλά να μην ήταν διορθώνω, πάλι θα ήταν για δύο βολές. Έχουμε συμπληρώσει το ομαδικά straight tragic. Μια ακόμα αλλαγή, είπα ο Παναγιώτης θα περάσει τον πάγκο, μη σου κλαίω στη θέση του. Ο γέλα από τους δύο πάντους. Άκουσε ο Γιώργος στην πρώτη. Υπάρχει υπόδειξη από τον ρεφ, από τον έναν εκ των δύο ρεφ, να προσέχουν τα φάουλ οι δύο ομάδες, καθώς υπάρχουν λίγοι παίκτες. Πράγματι 7 και 8 αντίστοιχα. Και έχουν γίνει πολλά φάουλ για τόσο μικρή σύνθεση η αλήθεια είναι. Αναλογικά δηλαδή, αδέμεις. Ο Ιου βγήκε μέσα στη ρακέτα, δεν θα πάρει ούτε σε πρώτο
στο χρόνο θα πάρει σε τρίτο από το Σπυρίδη. Δεν μισείς, καλό μας γκέιμ θα σε κρατήσει. Τρέχει δύο παίκτες πάνω του, υπάρχουν βήματα στην προθάνεια του Σπυρίδη. 29-17 λοιπόν και κατοχή για τους Καρτέλ. Έχουν στήσει μια διαφορά 12 πόντους ο Μουσολίδης. Με ένα σκέφτο στον γράφο. Θα του επιστρέψει την μπάλα, όχι, έφταξε δύο πάσεις, δεν βρήκε την τρίτη στο Γεωργιάδη, πάρει deflection. Μπάλα δεν θα πάει στον Γεωργιάδη, θέλουν να τρέξουν. Τράτζικ, σε εκδιασμό σε ένα jump σε δεύτερο χρόνο, είναι εύστοχο. Αυτό να δέμει. 29-19 η διαφορά ακουμπάει τους 10 πόντους στο ψυχολογικό όριο, όπως λένε πολύ βασική. Ο Διονύδης πάρει ένα screen. Στον γράφο του επιστρέφει την μπάλα, πάει αποφασιστικά με τη μέσα αυτός είναι άστοχος. Πάρει μάγκη του δυτικό rebound τον Τενόκη. Δεν θα κατάφερε. Σπυρίδης στο rebound. Σπυρίδης. Θα αλλάξει. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ένα ακόμα επιθετικό rebound του Αναδέμι. Ένα jump shoot. Άστοχο από τον Τσικλός, όπως θα βάζει με τον εαυτό του. 33 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση, 20 αγωνιστικών λεπτών. Στο seed 10 η Καρτέλ δεν κατάφερε. Δεν κατάλαβε σε πρώτο χρόνο θα διονύσει την μπάλα αυτό των δευτών. Είχε να κλέψει ο Μητσοκλέος, αλλά δεν τα κατάλαβε. Σε εκείνα το φωνάζει στον Αποστολίδη, coach από τον πάγκο. 7 δευτερόλεπτα, νέο, μόνο πάρει κάποιο screen. Πράγματι, ο γράφος δώσει ένα screen, δεν υπάρχει αλλαγή πάνω του. Πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα. 13 δευτερόλεπτα, θα συγκρατήσει μια μακρινή πάσα. Πάει μέχρι μέσα ταχύτατα, αλλά είναι άστοχο ο Μητσοκλέος, θα βάλει την αυτό του. 6 δευτερόλεπτα, Γεωργιάδης. Ενώκης, στη γωνία Αποστολίδης, σου για 3 για το κερασάκι στην τούρτα, είναι έξω! 32-19. Ιδανικός τρόπος να κλείσει το πρώτο μισό της αναμέτρησης για τους Καρτέλ, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά τώρα με 13 πόντους, 32-19. Με την αποστολή είναι ένα πυροβολή που κάνει διακίνηση εντός εισαγωγικών για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις από την περίμετρο μέσα στο καλάθι. Διακίνηση Καρτέλ. Anyways, 4 στα 9 τρίποτα λοιπόν για τους Καρτέλ. 12 πόντια από τους 32 να έχουν δύο από τρίποτα. Ξέρετε τέτοιο παιχνίδι. Είναι αρκετά big deal. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Ζώνη Καρίνα για την μεταξύ της τρίτης περίοδου. Είναι πως του δεύτερου μισού στην αναμέτρηση για τα play-offs που παρακολουθούμε. Πρώτη κατοχή είναι για τους Καρτέλ. Λάινας πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος. Τον έπαιξε σε ψηλότερο αντίπαλο τον Αδέμι, τον έπαιξε στα πόδια, τον νίκησε. 34-19. Αδέμις. Στην πάσα τριγωνάκι. Λίδης τροφοδότησε τη γωνία, συγκρατεί την μπάλο κοριού. Καλό πας γκέιμ για μία ακόμα φορά. Αδέμις ένα τζαμπ σου, είναι άσχημα με τα πλούα. Αδιανίδης στο rebound. Αδιανίδης. Στην πάσα, Λάινας, δεν πάσα στον ζωγράφο, θα γυρίσει ένα φαίδα, είναι εύστοχος απέναντι στον Αδέμι από το ύψος των δευτερών μπολών. Είναι το κλέος. Άλλαξε τον Κόιου. Γιάννης, πάνω θα δώσει ένα screen. Ο Κόιου δεν το εκμεταλλεύτηκε σε πρώτο χρόνο. Στο δεύτερο ένα jump shoot είναι άστοχος ο Αδέμις. Λάινα στο rebound. Σε κατεβάσει την επίθεση. Σκαστή πάσα στον γράφο. Το Λίδης πάει μέσα, θα κερδίσει τώρα το foul. Έχει δεθεί στον Αδέμι. Θα λύσει τις βολές. Έτσι από την πρώτη. Αυτό στην τέσσερι. Αμυντικό rebound. Τον Αδέμι. Το κλέος. Μια μουκή. Πάσε στον αντίπεδο τον πάγκο. Πάρε ένα screen. Είναι στο κλέος. Σαλάνια μου, κοίταξε το καλάθι, έχει το line απέναντι του. Στη γωνία, στο κλέος πάει μέχρι μέσα, ταχύτατα είναι άσχημα, στο λίγο στο rebound. Και foul. Διωθεί στον θεμί στο κλέος. Λάινας.
πάσα του ζωγράφου, την άλλα είναι στην γωνία. Ζωγράφος θα δώσει ένα screen και την μπάλα στον Πεσολίδη. Και υπάρχει παράβαση 30 δευτερολέπτων από τον Δενόκη. Λίγο πριν πάρει την μπάλα. 37-19 λοιπόν. 0-2 τα ομαδικά στην τρίτη περίοδο. Πάσα ζήτησε και πήρε ο Τελίδος. Στην καλή άμυνα που σημαίνει τον Λίπανο. Υπάρχει κλέψιμο από τον Καντιανίδη. Που την μπράβο τώρα από την coach από τον Πάκο Αποστολίδης. Είναι πολύ δυνατή η πάσα. Υπάρχει time out που έχουμε καλέσει σε εμένα η Tragic και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια. Η φορά έχει ακουμπήσει 18 πόντους. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Πάμε για το καθιερωμένο τραυματικό zoom out από τον πίνακα του σκορ. 37-19 το σκορ, πρώτη κατοχή. Μετά το time out που είχαν καλέσει οι Tragic. Είναι για αυτούς. Κλέους. Μαδεύεις. Πάνε ένα screen. Από τον κόλλι έχει σηκωθεί η κούρτ. Το σκομπάτι να δώσει οδηγίες. Ένα time shot είναι άστοχο. Σολίδης. Όπεν φωνάζει. Έχει ανέβει ο Χατζιονίδης για να δώσει ένα screen. Σολίδης πήγε να βγάλει μια πάση στον Γεωργιάδη. Πάρει deflection. Θέλει να τρέξει τώρα ο Κυρίδης. Αλλά υπάρχει λάθος στο λάθος. Ένα ακόμα κλέψιμο αλλιώς. Συγκληρώθηκαν τα κλέψιματα. Χατζιονίδης. Έχει πάση στον γράφο του Λυκά. Δείξε ο Σολίδης δεν πήρε. Μπράφος, θα πάρει. Θα γυρίσει, στάσει στον αέρα, είναι άστοχος, υπάρχει η πάντα του Σπυρίδη. Και μάχη στο θετικό. Το κλαίω. Ζήτησε και δίνει την μπάλα. Ο Κοϊσούς για τρεις, άστοχος για μούχη, και ριζάζει το rebound. Θα Τζιανίδης. Δάινας. Γυριάδης, κλείνει στο καλάθι. Επιθεί κατά μέτωπο, πάει μέχρι μέσα με τον πλάι. Άσχος ο ίδιος, επιθετικό rebound. Λάινας. Στολίδης. Έχει πια από το τρίποντο, πάει μέχρι μέσα. Ένα ράνι χωρίτερ, είναι άσχος. Χατζιονίδης ήταν και εκεί, θα πάρει επιθετικό rebound, είναι άστοχος. Σπυρίδης θα καθαρίσει τελικά την βάση την ομάδα του. Στρέμεις. Τενόχι θα περάσει. Σε το Αποστολίδη, ο οποίος θα περάσει για να πάρει κάποιες ανάσεις. Έχουν 6 παίκτες τώρα για την καρτέλη στη διάθεσή τους. Βλέπουμε όπως αγνοείται. Το Μαντζάμψου. Ο Μίξ είναι άστοχος. Δεν ξέρω που καλό ήταν να φανάζει κάποιος από τον πάγκο τον Τράτζικ. Συμφώνοντας τον κάτι τον Τράτζικ. Γιαννίδης. Συνέντευξη από τον γράφο. Μέσα είναι άστοχος. Μικρό rebound ο Κόιου. Με μακρινή πάσα θα βρει τον Γιαμούκη. Και πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και όχι στο rebound. Λάινας. Λάινας. Πάει μέχρι μέσα. Βάρει deflection. Τον Αδέμι. 2-1-2-1. Έχει αντιληφθεί και πάει κατά μέτωπο. Και είναι έστοχος. Αφήνει την πάνω στο καλάθι ο Δημιουσικλέους. Έχουν περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, 37-21. Λάινας. Κοίταξε το καλάθι, πήρε το σκρίνο από τον ζωγράφο. Θέλω που πάσα θα γυρίσει ο Τενόχης, είχε γυρίσει θεωρητικά, είναι άνθρωπος όμως. Πίσω! Με το κλέβος. Δίνει το σύνθημα, κατεβάζει το μπάλα. Ρέμις. Κλέους. Ένα jump shoot μακρινό δίποτο, αλλά παίρνει στον Γεωργιάδη. Είναι άστοχος ο Κοϊού. Γεωργιάδης. Δάινας. Τενόχης, καθή πάσα στον γράφο ο οποίος θα γυρίσει. Είναι άστοχος τελικά. Τενόχης το rebound όμως.
Ο Γιαννίδης, ο Γράφος το σταθεί στον αέρα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι εύστοχος. Ζητάει αλλαγή. Ο Γιαννίδης περάσει τόσο στον αγωνιστικό χώρο. Το σήκωσε ο Γιαννίδης. Κόψε από τον πάγκο. Γυρί, συλλαμβάνω τόσο ωραία πάσα. Είναι άσχος ο Μουκούλιο. Υπήρξε λαθασμένο πρόβλημα και κατάφερε να μαζέψει το αμυντικό rebound ο Θεοδωλάιδας. Ο Γιαννίδης. Νόκης, ο Γράφος, ένα jump shoot είναι άστοχο. Μάχη για το εκδοτικό rebound που δεν κατάφερε το Νόκης. Πάμε. Το κλείους. Μούσης, θα κερδίσει το φάλο από τον Γιάννη. Κώστα, έλα, Κώστα, έλα. Τρία αλλαγή. Μαντεύει και κόβει στον πάγκο. Πανόπουλος του Σπυρίδη στις θέσεις τους. Μισοκλέους. Υπάρχει μια προσπάθεια συγκρατήσει. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε αντίπαλο που πίεσε χρόνο και αντιπάλου. Λάινας. Λάινας συγκρατήσει ο Τενόκης, θα γυρίσει, είναι εύστοχος. Τσουκλέους. Διαμούχης, πάρει ένα screen. Και το Βελόπουλο να μακρινώσει ότι είναι εύστοχο για δύο πόντους λέει ο ρεφ πράγματι. Αυτή είναι η εντύπωση και εγώ. Μεζιρόγλου εστόχησε. Αποστολίδης, ο οποίος έκατσε για περίπου 1,5 με 2 λογικά λεπτά τον πάγκο μόλις. Αποστολίδης. Αποστολίδης πάει μέχρι μέσα. Σε δεύτερο χρόνο θα προσθεί ο Λάινας, ο οποίος είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος ο Αποστολίδης, δεν θα πάρει την μπάλα, βρέθηκε. Απελευθερώθηκε και μάλλον ο Λάινας είναι άστοχος. Μέσα στη ρακέτα. Και ο Γεωργιάδης μετά από το φυσικό rebound. Τελευταίο δύο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Περίοδο, ωραίο. Περίοδο. Το κλέβουν. Σε... Δεν θα πάρει τελικά ο Γιαμούκης. Πήγε πάρα πολύ επιθετικά ο Χατζιονίδης και έκλεψε. Δύο εναντίον ενός πάει μόνος του μέχρι μέσα. Είναι έτσι στοχός. Συνεχόμενος τα χειροκροτήματα από πάγκο και στα αρχέ. 43-25. Και το κλέβουν. Γιαμούκης. Για τρεις είναι άστοχος, σε χρόνο γιατί time out από τον Αντένι, από τον πάγκο των Κράτικ. Κατιανίδης. Θα δώσει ένα σκρίνο Τενόκης στα 12 δευτερόλεπτα, Γεωργιάδης. Βγήκε μέσα στη ρακέτα και πήρε ο Αποστολίδης σουτ για τρεις. Ένα ακόμα κάτσε σουτ. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ο Καλόπουλος στο rebound. Κοντά στην άμυνα φωνάζει το Μεταμνόπουλο πόλιο από τον πάγκο, ένα jump shoot με μεγάλη καμπύλη από την απέναντι γωνία του Μεταμνόπουλου και αυτός είναι προηγουμένος. Μεζιρόγλου, 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Λάινας. Λόγκ πάσα. Γυρίσει ο Αποστολίδης, υπάρχει φάουλ. Δείχνει ο Σκύρος του Μεταμνόπουλου. Κάνει το σελβέ. Δεν υπάρχει time out, τελικά έχει ακυρωθεί. Όπως είπε η γραμματεία από τον Αγιώτης. Έχουμε κι άλλο να δώσουμε, φωνάζει. Πράγματι έχουμε ένα ακόμα. Θα το περάσει. Εκτός και πάλι, ο Χατζιανίδης την παραφορά. Screen φωνάζει από τον πάγκο. Η coach κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το play ο Κοντανόπουλος. Το κλέβους. Δημιουργής, ζήτησε και το θα προστάρει ο Πιντερόγλου που προσέπτει δύο παίκτες πάνω του μετά από προσπίση είναι άνθρωπος του Μιστοκλέους Ατζιανίδης μέσα πάει μέχρι μέσα το υπάρχει φαουλ που έχει χρησιμοποιήσει στον Μιστοκλέους και είναι αντιαθλητικό στον Ατζιανίδη τρίτο φαουλ σε Μιστοκλέους. Τρίτο φάουλ του 3, θα φορτεί με τη φανέλα.
τρίτο. Ας το πω στον Χατζιάνιδη στην πρώτη. Καρτέλο, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις, μας είπε Θεσσαλονίκη link στο Facebook, you know the drill πλέον, Αποστολίδης. Αυτό είναι το πρώτο. Αν παίξει στις τρίπλες, έχει απελευθερωθεί χωρίς να πάρει κάποιο screen, είναι άστοχος. Θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό. 43-27 σκορ που έχουμε μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, επιστρέφουμε σε πολύ 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 λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Tragic. Παναγιώτης. Έχει συγκροτήσει την μπάλα ο Χόλιου. Υπάρχει φάουλ που έχει χρωθεί στον Αποστολίδη. 13 δευτερόλεπτα είναι στην τέταρτη περίοδο. Άλεξε με τη γωνία. Για τρεις με την Ρόγλου είναι άσχημα που μένει στο χέρι του τον Ράχου, ο οποίος θα κατοχυρώσει τον rebound. Στο Λίδης. Ο Ράχος. Η δουλειά της έχει πει ελεύθερος. Για τρεις είναι άσχημος. Ο Αποστολίδης είναι και εκεί να γυρίσει. Απέναντι σε δύο παίκτες. Κερδίζει το φάουλ. Φάουλ είναι χαμηλά. Που έχει κρατήσει τον Κόριο. Τρίτο φάουλ και του Όχι. Γράφω. Δάινας. Πάμε να σκρίνω τον γράφω. Μέσα έχει υπάρξει σύγκρουση μεταξύ αυτού και του Λόγου Παναγιώτη. Μάλλον τον περάσει εκτός. 43-27. Κάτι κάποιο σφύριμα όσο θα την σπάσει. Κάποια απόφαση. Δεν είσαι. Γυρίσει ένα jump shoot, είναι άσχημα μόνος. Στολίδης. Λάινας. Λυγιάδης, στα ίδια δευτερόλεπτα. Λάινας. Με παιδί τεχνικά σαν πίσω από την πλάτη, ο Στολίδης κοίταξε το ταμπλό. Παίρνει τα screen. Σταθεί, θα εκτελέσει. Για τρεις είναι άσχος, έχοντας φέρει διαφορετικό παίκτη. Για τρεις, Γιαμούκης. Παίρνει πολλά τρίποντα, είναι άσχος σε αυτό. Ο Διονύδης. Σε πιο low tempo η επίθεση. Το 3-27 παραμένει το σχόλιο και πολύ ώρα. Από την τρίτη περίοδο. Ο Διονύδης. Λάινας. Το γράφος. Έκανε μια προσπίση, θα πασάρει στην κίνηση στο Λάινα, είναι άσχος στο jump shot του πήρε, αλλά υπάρχει στο επιθετικό rebound από τον Αποστολίδη. Μια ακόμα φορά και δύο ακόμα πόντι. Ρόγλου. Νεμούκης, ξανά στην Ρόγλου. Στα 11 δευτερόλεπτα. Ένα jump shot, δύο airball από τον Παπαναγιώτη. Πήγε και το επιθετικό rebound από τον Αποστολίδη για μούκη με τα κατάφερε. Ενώ έχεις περάσει στη θέση του Κυριάδη. Πάμε με τα κίνητα drive. Πάμε με τα κίνητα drive, φοράζει από τον Πάγκο χαρακτηριστικά η κότς. Λάινα. Ενώ έχεις. Ωραία πάσα στον Αποστολίδη. Καλάθι. Φοράς τους 20. 47-27. Μέσα για το πόλ του Κώστα και αφήσει το φάουλ ο Αδένης. Αντιαθλητικό, ένα ακόμα, τρίτο αντιαθλητικό φάουλ στο παιχνίδι. Φάουλ που έχει κρατήσει τον Τενόκη αυτή τη φορά. Δεν θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή, ξέρω μας, γι' αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό δηλαδή. Αφέντης στις βολές λοιπόν. Thank you.
άστοχο στην πρώτη. Στη δεύτερη ο Καγόνης. Πάμε από τους παίκτες του. 47-28 λοιπόν, η διαφορά πέφτει κάτω από τους 20. Γυρώνει. Ένα jump shot μεγάλη. Καμπύλη με τα μπλό, είναι έμφωτος ο Αδέμις. Και πέρα τη συγκεκριμένα χέρια του προσωπικού του αντιπάλου, το Αποστολίδη. 47-30. Λαϊδάς. Γιαννίδης, Αποστολίδης, άλλαξε με τον Ζωγράφο, ένα running floater, δεν θα το δικαιώσει. Αργιαμυντικό rebound. Έχει κλέψιμο τώρα από τον Ζωγράφο. Κάποιες όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικές κουβέντες από τον Μάγκο Σουτιά. Τρεις Ζωγράφος είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Το line-up βρισκόταν εκεί πέρα, παραμόνευε. Ζωγράφος στάθηκε στον αέρα απέναντι σε δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τζάμπς με μεγάλη καμπύλη, άσχημος ο Κόλιου. Λάινας. Κόψε το βοήθημα με τον μπάγκο, η coach τον όχι ωραία. Θα συγκρατήσει. Θα αφήσει στο καλάθι. 2,5 πόντους, 51-30. Ένα τζάμπς του αρέσει αυτό το σουτ. Και είναι εύστοχος και πάλι το Μητρόγλου. Έχει πάρει πολλά σωτάκια από την τέτοια. Μαρκαρισμένα και μη. Και έχει φυγήσει σε πολλά από αυτά. Λάινας. Πάρει ένα σκήμα τον Ζωγράφο. Μουσουκλέους. Χισπυρίδης. Θα αλλάξουν τον Παναγιώτη. Και με τη Ρόγλου. Ζωγράφος την επαναφορά. Γεωργιάδης. Λάινας. Θα δώσει ένα σκρίνο Γεωργιάδης. Δεν δείχνει και ο Λάινας στην πρώτη φάση. Ούτε σε δεύτερο. Ίσως για τρεις. Στα 6 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Ζωγράφος το επιθετικό rebound. Πήγε να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε προηγουμένως. Είναι άστοχος τώρα. Στο πλέον θέλει να τρέξει 3-1 στον άνθρωπο του Ρόγλου. Και έχει δίκιο. Πάει με τη μέσα. Στάδει και στον αέρα. Έκανε ένα μικρό χορευτικό και προσπίση. Είναι άστοχος το επιθετικό. Αποστολίδης. Δεν τα αγωνιστικά λεπτά σύμφωνα με την υπόλοιπη του ρεφ, αλλά και σύμφωνα και με το ταμπλό. Έχει κρυφτεί από δύο Γεωργιάδης, Αποστολίδης. Πάρει ένα σκρίνο από τον γράφο, πάρει ένα διπλό σκρίνο από τον γράφο, δεν ξέρει τώρα την μπάλα. Ένας στη γωνία, 3 δευτερόλεπτα απέμεναν για την επίθεση και 3 δευτερόλεπτα έχουν χρεωθεί στον Τενόκη για δεύτερη φορά απόψε. Μουσουκλέους. Μουχης. Κυρίδης θα γυρίσει, είναι άστοχος, υπάρχει προσπάθεια για rebound, θα καταφέρει Αποστολίδης τελικά. Αποστολίδης. Λαϊνάς, Ζωγράφος. Ξανά Λαϊνάς στη γωνία, έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν σκέφτηκε καν το δρίβο που έχουν εντύπωση. Γεωργιάδης. Νόκης, καλό passing game, Ζωγράφος, ένα jump shoot, είναι άστοχος με ταμπλό. Αμυντικό rebound. Από τον Παναγιώτη. Από τον Νικόλιο, διορθώρο, πάει μέχρι μέσα, θα δείξει πάρα το καλάθι. Είναι άσχημα για Μούρκης, ετοιμάζεται αλλαγή. Θα διορθώσει περάσει θέση κάποιου. Αποστολίδης. Ζωγράφος. Ξανά Αποστολίδης, είναι άστοχος. Γεωργιάδης. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι εκεί πέρα. Πόντους και Ρίδης. Για Μούρκης. Πάμε και παιδί στον Ζωγράφο. Ο Ιωαννίδης θα περάσει στη θέση του Τενόκη τελικά, χαμηλώνει το σχήμα τον καρτέλ. Για μου έχει στην επαναφορά. Με το κλέους. Ένα jump shoot για δύο πόντους και πάλι είναι γύρω μου, είναι άσχημος. Λάινας, για τον Αποστολίδη. Θα παίξει στις δίδες στον προσωπικό του αντίπαλο τον Γιαμούκη. Αποστολίδης, πάρει ένα σκρίνα από τον αφορμένο στο γήπεδο. Γιάννη, θα εκμεταλλευτεί πλήρως. Ωραία πάσα του Ζωγράφου ξανά στον Αποστολίδη, πάει μέχρι μέσα. Ένα running floater είναι καλό τώρα. 53-32.
Είναι και 16 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου και στην απόσταση του παιχνιδιού. Γιαμούκης. Γιαμούκης. Ένα jump shoot είναι έτσι το που απέναντι στο Ματιωαννίδη. 33-34. Γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια είναι έτσι το προς ο Γεωργιάδης Καμπανιέρα. 55-34. Προσπαθούν να σκοτάσει όλα καλά με τον Γιουρόγλου. Με τη μέσα πήγε να συγκρατήσει αλλά δεν τα κατάφερε τον Κόλιου, Χατζιωτήτης. Ο Γιωργιάδης θα υπόλοιπε στη μέσα. Υπάρχει κόμψιμο στην πάσα που πήγε να βγάλει από τη Σπυρίδη. Είναι το coast-to-coast που είχε να συγκροφοδοτήσει συμπέκτη του Καλάτη και φάουλ συγκράτησε και τίμησε δεόντως την μπάσα του Βεζιρόμιου. Λάινας για 3 είναι άστοχος. Θα περάσει ψήμος στο Grand Time του παιχνιδιού. Πλέον σου για 3 με μεγάλη καμπύλ. Έστοχο από τον Πυρίνη και time out με 101 δευτερόλεπτα να απομένουν από την coach στον καρτέλ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο μύρια μαζί μας. Έχουμε 3 ακόμα φάουλ να δώσουν οι Ράτζικ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην Σόντι Καρίνα για την αποβίδα 100 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης μετά το time out της Κόλτ στον καρτέλ 55-39. Με υπομονή όλο φωνάζει χαρακτηριστικά open τώρα. Δώσε ένα screen από σκρίνης, επομένως δεν ήταν οδηγεί από τον πάγκο, δεν έχει γίνει το παιχνίδι από την εντύπωση. Θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως ο Λίτης το δώσει. Ο Γιαννίτης προηγουμένως αστόχησε στον ίδιο. Μέσα στέκεται, είναι άστοχος. Ανοιχτό ριμπάουντ του Πλαδέμι. Πίσω, πίσω! Στο κλέους. Μισό λεπτό. Στον Αμέρικο. Στο για τρεις. Είναι άστοχος του κλέους με πάνω από τον Πόλιο. Λάινας, ωραία, την πρώτη στον πλάτη λίγο από το κέντρο. Θα περάσει τώρα. Αμψολίδης. Μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια είναι έστω πως. Καμούκης. Ωραία, θα γυρίσει και βρεθεί σε πλεονεκτικό σημείο και κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κόγιου. Διονύδης. Σκρίνει από τον Τενόκη. Ο Γιαννίδης πάνω που έχει βρεθεί στον Γιαμούκη. Το τέταρτο αν δεν κάνω λάθος. 9,1 για το τέλος. Γιαννόκης. Γυρίσει ο Γεωργιάδης, είναι άστοχος. Να είναι στο rebound. Μπάζερ μπίτερ δεν θα έρθει. Άρα στα στο 0,1 θα τελειώσει το φάουλ και συνεπώς το δικαίωμα για 2 βολές ο Χατζιωαννίδης.
Και ήταν απόλυτη ησυχία, η μπάλα μπήκε και βγήκε στην πρώτη βολή. Σήμερα το παίζει το θέλει στο χέρι που είναι έκτοχος στη δεύτερη, συνεπώς αυτό θα είναι το τελικό σκορ του παιχνιδιού. 58-41. Τώρα θα τελειώσει και επισήμως 58-41 μετά από 40 αγωνιστικά λεπτά. Το πρώτο βήμα έγινε με την θριαμβευτική νίκη των Καρτέλιο που είχαν μόλις 7 παίκτες στην αρχή και μετά 6 στη διάθεσή τους. Και βάθαμε και ρίζουμε 17 πόντους παίζοντας το παιχνίδι που έπαιζαν και στη regular season κατά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση για σας στο τέλος της, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει τοπικό ακουστικό υλικό, από όλο το staff, από τη διοργάνωση, από τους παίκτες, από τους refs, ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, γεια σας.